Την αλήθεια, εγώ δεν ήξερα ακριβώς τι θα πει σχολιαστής. Οπότε εδώ θα σχολιάσω αυτά που είδα. Είδα τρεις απίστευτα καλές παρουσιάσεις, οι οποίες είναι τόσο ολοκληρωμένες που δεν έχω να πω τίποτα. Εκείνο όμως που θα πω μετά από 23 χρόνια σαν γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είναι ότι, όπως είπε και ο κύριος Δυναπόγιας στην παρουσίασή του, την εξαιρετική, είναι ότι αυτά τα τρία συμπτώματα είναι τα κύρια συμπτώματα για τα οποία προσέρχεται ο κάθε ασθενής προς ιατρική βοήθεια. Και όπως σωστά υπόθηκε, εμείς σαν πνευμονολόγοι είμαστε αυτοί οι οποίοι τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα και πρέπει να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν, ο καθένας θα πρέπει να έχει στο μυαλό του έναν διαγνωστικό αλγόριθμο παράλληλα με μια διαγνωστική θεραπευτική αντιμετώπιση, ούτως ώστε το περιστατικό που έρχεται να το αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Και επίσης, σαν πνευμονολόγοι, σαν πνευμονολογική εταιρεία, σαν πνευμονολογική κοινότητα, να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε αυτή τη συμπτωματολογία, ότι είμαστε αυτοί που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, την καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ο καθένας που θα έρθει για μας. Θα ξανατονίσω, όπως βεβαίως τονίστηκε από όλους, αλλά θα τονίσω ακόμη περισσότερο την τρομερή αξία του ιστορικού. Όπως γνωρίζουμε, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το 70% της διάγνωσης. Όπως σωστά λέγαν παλιά, άμα αφήσουμε τον ασθενή με τη σωστή καθοδήγηση, θα μας πει από μόνος του τι έχει. Χωρίς το ιστορικό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για αυτές τις τρεις καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ, είναι θεμελιώδες. Σαφώς έπεται η καλή κλινική εξέταση. Όπως είπαμε, η ακρόαση, μια σφαγίτιδα, δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Είναι και αυτή θεμελιώδες, θα μας βγάλει τη διάγνωση. Θα έλεγα επίσης ότι έτσι σαν γιατρός, όπως ξαναλέω, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δεν θα βάλω στενά χρονικά όρια στα διάφορα συμπτώματα. Δηλαδή το οξύ, υποξύ, το χρόνιο ή όχι. Θα εξατομικεύσω την κάθε διαγνωστική μου προσέγγιση και αντιμετώπιση ανάλογα με το περιστατικό. Και ίσως μετά από τη μικρή μου εμπειρία που έφτασα, κυρία Κάκουρα, 23 χρόνια έξω. Καλά, τώρα γιατί το λες, για να με πληγώσεις. Το είπα και εγώ. Είμαι στα δικά μου τα 42. Τα 42. 42. Τα καλά. Λοιπόν, ίσως να χρειάζεται κάποιες φορές να κάνουμε και κάτι παραπάνω διαγνωστικά πια, παρά να μείνουμε στη στενή γραμμή του νόμου. Σαφώς θα πρέπει να βάλουμε και άλλα διαγνωστικά μέσα, όπως πολύ ωραία είπε η κυρία Γεωργοπούλου, που πρέπει ο κάθε πνευμονολόγος να τα πιάσει, να ασχοληθεί, όπως ο υπέρηχος πνευμόνων. Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να συλλήβδει να το χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, σας το λέω και από τη δικιά μου εμπειρία, και βοηθάει σε όλες αυτές τις διαγνωστικές προσεγγίσεις. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω έτσι στην πολύ καλή και ωραία ομιλία του κυρίου Ευθυμίου και με βάση αυτήν δηλαδή, τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε και με άλλες ειδικότητες. Εδώ θα βάλω δηλαδή στην αντιμετώπιση της αιμόπτυσης τον επεμβατικό ακτινολόγο. Συγγνώμη, Πανώ. Φταίω εγώ που δεν το επέτρεψα λόγω χρόνου. Ήταν διαγνωστική με βάση το διαγνωστική, δεν ήταν θεραπευτική. Είχε πολύ ωραίες διαφάνειες, θα σας δείξει, και ωραία ομιλία ο Χριστόφορος, αυτό ακριβώς που λες για τον εμβολισμό και όλα αυτά που κάνουν. Και δεν ξέρω αν θα είχαμε λίγο χρόνο, 2-3 λεπτά. Αξίζει τον κόπο, είναι καινούργια πράγματα, όπως λες και εσύ. Είναι απίστευτη αυτή η προσέγγιση των επεμβατικών ακτινολόγων στις αιμοπτύσεις. Εγώ, εντάξει, είπαμε, είμαι στην πρωτοβάθμια, αλλά ήμουνα και 21 χρόνια σε μια κλινική, οπότε οι οποίες σώζουν ζωές. Όπως επίσης και φυσικά θα πρέπει να έχουμε την άμεση επαφή με έναν έμπειρο βροχοσκόπο, γιατί κακά τα ψέγματα, εμένα να μου ήρθε μια μαζική αιμόπτυση, τι να την κάνω. Έτσι θα πρέπει να έχω την άμεσή μου πρόσβαση στο βροχοσκοπικό κέντρο, ο οποίος να βροχοσκοπήσει είτε με το άκαμπτο, είτε με το εύκαμπτο, να βάλει. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που όλοι μας θα πρέπει να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ούτως ώστε όταν το περιστατικό να μας έρθει, 1, 2, 3 βήματα να αντιμετωπίσουμε με τον σωστότερο όσο γίνεται τρόπο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Εγώ εξεπλάγει, είμαι απίστευτα φανταστικές και οι τρεις ομιλίες. Εγώ έχω άμεση γνώση για αυτά που είχε σκοπό να είχε ετοιμάσει να πει ο Χριστόφορος και που τα πανικόβαλα, να μην τα πει με την έννοια του χρόνου, πάντα μιλάω.
Πάντως έχει σημασία η μεθοδική αντιμετώπιση και η κριτική αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων. Κερδίζω άρρωστο χρόνο και εμείς μαζί. Επί τη ευκαιρία να σας θυμίσω το εξής, νομίζω ότι κανείς από εσάς λόγω ηλικίας δεν έχει εμπειρία για την βροχοσκόπηση με άκαμπτο. Εγώ ως παλαιά το έχω ζήσει. Γινόταν με τοπική αναισθησία και ήταν σαν να βλέπω να Θανάση Κουκιάκο το σουβλί εκείνο που έβαλε. Το κάνανε δύο-τρεις άνθρωποι, τέσσερις τέλος πάντων. Θυμάμαι στο κέντρο νοσημάτων. Μια επώδυνη ιστορία πάρα πολύ. Πλέον, επειδή έχει τη χρησιμότητά της σε κάποιες περιπτώσεις, νομίζω ότι αυτό το, η ιστορία διενεργείται σε εξειδικευμένα, ας το πω, ενδοσκοπικά εργαστήρια. Ο λόγος είναι και πλέον γίνεται με γενική αναισθησία. Όχι αυτό που γινόταν παλιά με το κουκί, που ήταν πραγματικά μια ιστορία επώδυνη. Για τον άρρωστο, μια τρομακτική κατάσταση. Κυρία Κατσαούλη, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι όντως η παρουσίαση ήταν πλήρης και να συγχαρώ και πάλι τους ομιλητές και να ευχαριστήσω και εσάς, συμπρόεδρε. Να είστε καλά. Λοιπόν, τελικά τους χάσαμε. Ακριβώς έχουμε τελειώσει. 11 ακριβώς έχουμε τελειώσει. Είμαστε συνεπείς. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει, Χριστόφορε. Θα μας τα πεις άλλη φορά. Τα θεραπευτικά που είναι πάρα πολύ ωραία για την αιμόπτυξη. Έχεις ετοιμάσει τη δουλειά όλη. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Είπατε. Είπες, Χριστόφορε. Εξίσου σημαντικά για τη μετώπιση της αιμόπτυξης. Ναι, αλλά τις μαζί. Δεν προλαβαίναμε να τα πούμε σε 15 λεπτά που σας είχαν δώσει. Όντως υπήρχε ζήτημα. Τι θα έπρεπε να πείτε. Και το θέμα ήταν διαγνωστική προσέγγιση με βάση το σύμπτωμα. Θα ήμασταν οριακά εκτός θέματος. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Χάρηκα που σας είδα όλους. Ελπίζω κάτι να προσφέρουμε στους συναδέλφους σας. Αυτό το φρεσκάρισμα που είπε η κυρία Κατσαούνου, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό το να τα ξαναβάζεις στο μυαλό σου αλγοριθμικά και να θυμάσεις την αξία κάποιων λεπτομεριών που μπορεί να βγουν χρήσιμες στην αξιολόγησή τους και κρίσιμες. Λοιπόν, από μένα γεια σας. Από μένα γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.